Το πλαίσιο των μέτρων κατά της πανδημίας αναπροσαρμόζεται ως εξής. Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά στους 6 λόγους κατ' εξαίρεση μετακίνησης, από αύριο ισχύουν σε όλη τη χώρα οι εξής διαφοροποιήσεις για τα SMS 2 και 6. Στο SMS 2, που αφορά σε μετάβαση σε λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης, δηλαδή σε σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους, αλλά καθώς και στο SMS 3 όσον αφορά στο σκέλος των τραπεζών, εφιστούμε την προσοχή ότι η μετακίνηση θα πραγματοποιείται μόνο είτε εντός του οικίου Δήμου, είτε σε απόσταση έως 2 χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικίας. Ως προς το SMS 6 τώρα, που αφορά σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, οι δραστηριότητες αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο πεζή ή με ποδήλατο. Δεν θα μπορεί δηλαδή κανείς σε όλη τη χώρα να στείλει κωδικό 6 και να πάρει το αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα του προκειμένου να μεταβεί σε άλλη περιοχή για να αθληθεί ή να βγάλει βόλτα στο κατοικίδιο. Επίσης, στην περίπτωση της μετακίνησης για παροχή βοήθειας, κωδικός 4, τα ελεκτικά όργανα από αύριο εντέλονται να ζητάνε επιπλέον διευκρινήσεις κατά τον έλεγχο ώστε να επιβεβαιώσουν την ορθή χρήση του SMS. Σχετικά τώρα με το χάρτη υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας, αυτός διαμορφώνει το εξής. Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, στο βαθύ κόκκινο, κατατάσσεται η περιφέρεια Αττικής, καθώς και οι ακόλουθες περιφερειακές ενότητες. Αχαΐας, Αρκαδίας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Λευκάδας εκτός από το Μεγανήσι, Φθιώτιδας, Αργολίδας, Κορινθίας, Θεσπρωτίας, Άρτας, Σάμου, Βιωτίας, Χίου, Ετωλοκαρνανίας, Ρόδου, Ηρακλείου και Ευβίας εκτός από τη Σκύρο. Επίσης, στο συγκεκριμένο επίπεδο κατατάσσεται και ο Δήμος Καλυμνίων. Όλες οι υπόλοιπες περιοχές σε όλη τη χώρα κατατάσσονται στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου κόκκινο. Τα μέτρα ισχύουν από αύριο στις 6 το πρωί ως την 3η 16 Μαρτίου στις 6 το πρωί, με εξαίρεση την περιφερειακή ενότητα Λάρισας.